Λοιπόν, πάμε να δούμε μια ακόμη πρωτοβουλία στην οποία πρωταγωνιστούν μαθητές σχολείων. Συνδεόμαστε με το κέντρο της Αθήνας, όπου το καραβάνι αλληλεγγύη συγκεντρώνει τρόφιμα για φτωχές οικογένειες. Η Κατερίνα Θανασιάδη θα μας ενημερώσει. Και εκεί που βρίσκεσαι, Κατερίνα, τα παιδιά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πράγματι, η αλληλεγγύη λοιπόν όχι μόνο από τους μεγάλους, αλλά και από τα μικρά παιδιά που σε αυτήν την τόσο μικρή ηλικία μαθαίνουν να βοηθούν συνομήλικους τους, παιδιά ηλικίες 6 ετών, 7 ετών, 10 ετών, παιδιά δημοτικού σχολείου. Αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα πακέτα που συσκεύασαν τα παιδιά. Είναι 100 πακέτα που θα δοθούν σε 100 άπορες οικογένειες, οικογένειες που σύστησε ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Περάματος, οικογένειες όπου και οι δύο γονείς είναι άνεργοι και δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, δεν μπορούν να τους προσφέρουν ήδη πρώτη ανάγκη. Βλέπετε λοιπόν τα παιδάκια συσκευάζουν μέσα σε αυτά εδώ τα κουτιά ήδη πρώτης ανάγκης, ανάγκη που έχει κάθε οικογένεια, αλεύρι, ρύζι, μακαρόνια, γάλα. Βλέπετε λοιπόν πώς προσπαθούν, γεμίσαν και τα προηγούμενα πακέτα, γεμίζουν και αυτά, τα οποία βέβαια αυτά πακέτα όπως σας είπα θα δοθούν στις οικογένειες και δεν θα έχουν μόνο ρύζι, αλεύρι και γάλα, θα έχουν βέβαια και πράγματα για το Πάσχα. Πασχαλινά κουλουράκια, αυγά, γλυκά, αλλά και λαμπάδες. Γιατί υπάρχουν γονείς που στην εποχή μας, την δύσκολη αυτή εποχή που διανύουμε όλοι, που δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους ούτε ένα κεράκι, ούτε μια λαμπάδα για το Πάσχα. Πολύ ένα σημαντική η πρωτοβουλία. Είναι πολλές οι ανάλογες πρωτοβουλίες. Το πιο σημαντικό νομίζω ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν από τώρα μαθήματα ζωής για το πώς μπορούν να βοηθήσουν. Να σε ευχαριστήσω πολύ.